Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα επιμένει ότι τον πρώτο λόγο στο περιουσιακό πρέπει να έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες, τονίζει ο πρόεδρος Χριστόφιας σχολιάζοντας την απόφαση του ΕΔΑΚ. Η απόφαση Όραμς και τα δικαιώματα των προσφύγων δεν παραγράφονται ύστερα από την απόφαση του ΕΔΑΚ, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκος Κυπριανού. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν πρόκειται να διαφοροποιήσει τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι τον πρώτο λόγο στις περιουσίες πρέπει να έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες, διακήρυξε ο πρόεδρος Χριστόφιας, ο οποίος σχολίασε και τους τουρκικούς πανηγυρισμούς για την απόφαση. Σε δηλώσεις στο περιθώριο του 12ου συνεδρίου της ΠΟΓΟ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο φυλάδιο που κυκλοφόρησε σήμερα σχετικά με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Η απόφαση του ΕΔΑΤ δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο θα μας εμποδίσει να υπερασπιστούμε αρχές και το δικαίωμα των πραγματικών ιδιοκτητών να έχουν την πρώτη επιλογή σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των περιουσιών. Αυτό θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο και τις πολιτικές δυνάμεις αν θέλετε και να πω ότι οι πανηγυρισμοί της Τουρκίας είναι πληθωρικοί μεν, αλλά νομίζω ότι είναι και πανηγυρισμοί σκοπιμότητας ταυτόχρονα. Δεν υποβαθμίζω τα αρνητικά στοιχεία της απόφασης με αυτόν τον τρόπο, αλλά να μην πανικοβληθούμε κιόλας ότι χάσαμε το παιχνίδι. Υπάρχει η πιθανότητα ο κύριος Θαλάπη να εκμεταλλευτεί αυτή την απόφαση ως προς τη θέση του για την ιδιοκτησία της περιουσίας? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι τέτοιο ο κύριος Θαλάπη. Αν θα το κάνει, κακώς θα το κάνει. Εμείς όταν ελήφθησαν οι αποφάσεις για τους Orams, για παράδειγμα, δεν πανηγυρίσαμε όπως ξέρετε και ούτε προσπαθήσαμε στο τραπέζι των συνομιλιών να εκμεταλλευτούμε αυτήν τη σωστή απόφαση την οποία πήραν τα δικαστήρια. Εύχομαι και ελπίζω ο κύριος Θαλάτ να συνεχίσει να συνομιλεί με σεβασμό προς τον συνομιλητή μου και προς τη διαδικασία. Και, πρόεδρε, και με σεβασμό βέβαια και στα δικαιώματα των πολιτών, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ένα σχόλιο για το φυλάδιο σήμερα για την Ομοσπονδία που ενημερώνεται το λαό με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί ο λαός. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πολύ αργοπορήσει, όχι μόνο εμείς, όλες οι κυβερνήσεις. Από τότε που έχει αναλυφθεί δέσμευση από πλευρά τη ελληνοκυπριακή κοινότητα με τον πιο επίσημο τρόπο για λύση τη ζωνική δικαινοτική ομοσπονδία, θα έπρεπε πρώτα να μάθουν οι ηγέτες, να διδαχτούν οι ηγέτες τι είναι η ομοσπονδία και ειδικότερα η ζωνική δικαινοτική ομοσπονδία, και δεν χρειαζόντουσαν και πάρα πολλά έτη για να γίνει αυτό. Κατόπιν έπρεπε να εξηγηθεί στον λαό. Δεν εξηγήθηκε στον λαό. Η απόφαση Orams και τα δικαιώματα των προσφύγων δεν παραγράφονται ύστερα από την απόφαση του ΕΔΑΤ, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκος Κυπριανού. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης, τονίζει ο Πρόεδρος της Βουλής Μάριος Καρογιάν. Που αναγνωρίσαμε και διαπιστώνουμε όλοι το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι στο χέρι μας η πολιτική ηγεσία, με τη βοήθεια και τη συνέργεια ειδικών εμπειρογνωμόνων που υπάρχουν στο εξωτερικό, θα πρέπει και με τους νομικούς τους έγκριτους που έχουμε εδώ στην Κύπρο, και σε συνεργασία με την Ελλάδα, θα πρέπει ακριβώς να κάνουμε ανάλυση όλου του εγγράφου και να δούμε τα επόμενα βήματα που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε. Τίποτε δεν τελειώνει στη ζωή, όπως τίποτε δεν τελειώνει με τις όποιες αποφάσεις. Δεν είναι θετική εξέλιξη. Κακώς από την πλευρά πανηγυρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι δεν πρόκειται για αναγνώριση οργάνου του ψευδοκράτους, ούτε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Είναι όργανο της κατοχικής δύναμης που είναι η Τουρκία. Και επιβεβαιώνεται άλλη μία φορά ότι υπάρχει κατοχή και ότι τον έλεγχο στα κατεχόμενα τον έχει η Τουρκία. Και είναι από αυτή την ιδιότητα που έχει γίνει αποδεκτό σαν ένα ενδιάμεσο μέσο. Από την άλλη πλευρά όμως, βεβαίως περιπλέκει τα πράγματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και η κυπριακή κυβέρνηση θα μελετήσει με τους νομικούς συμβούλους μας βέβαια τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αντιμετώπιση του. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν παραγράφονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών, αυτό πρέπει να το τονίζουμε, και δεν αναιρείται η απόφαση Orams, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Επομένως, μπορεί να πιο χρονοβόρα η διαδικασία τώρα για αποζημίωση ή εξασφάλιση επιστροφής περιουσίας των ιδιοκτητών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κατοχικό καθεστώς μπορεί να τις εκμεταλλεύεται, να τις πουλά ή να τις ξεπουλά, αν θέλετε. Η υπόθεση Orams και η δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων παραμένουν ενισχύ.
Μιλώντας ενώπιον του 12ου συνεδρίου της ΠΟΓΟ, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Απάντησε και στις επικρίσεις που ακούγονται κατά των θέσεων που κατάθεσε ο πρόεδρος Χριστόφιας και ειδικά στο θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας. Όσο για την κριτική που ασκείται επί της ουσίας της πρότασης, αυτή ακούστηκε μετά από την παρέλευση ενός σχεδόν έτους από την σχετική ενημέρωση που έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο. Προτάσεις που καταθέτει ο Δημήτρης Χριστόφιας στο τραπέζι των συνομιλιών είναι βασισμένες στις διαχρονικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι λειτουργικές και συνενωτικές. Είναι προτάσεις που στοχεύουν στην υπέρβαση των διχασμών του παρελθόντος. Είναι λοιπόν το λιγότερο ατυχές και άδικο να κατηγορείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δήθεν προέβη σε απαράδεκτες υποχωρήσεις. Είναι ατυχές και άδικο για τις προσπάθειες που γίνονται να καταλογίζεται στον πρόεδρο ότι καταθέτει προτάσεις χωρίς προηγούμενη διαβούλευση ή ότι τις καταθέτει ελαφρά την καρδία. Το 2004 οι Κύπροι απέδειξαν ότι γνωρίζουν για το Κυπριακό και τις ορολογίες που χρησιμοποιούνται, δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, πρόεδρος της Βουλής Μάριος Καρογιάν. Για προσπάθειες εξοικείωσης με τις αρνητικές πτυχές του Κυπριακού έκανε λόγο ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΥΚΟ Γιώργος Κολοκασίδης. Βλέπουμε χρησιμότητα σε ό,τι αφορά την έκδοση αυτού του συγκεκριμένου φυλαδίου. Πρώτα απ' όλα για τον πολύ απλό λόγο ότι οι Κύπροι πολίτες, δόξα τω Θεώ, έχουν ένα ψηλό δίχτυ και γνώσης αλλά και προσόντων, γνωρίζουν τους όρους και βέβαια από τη στιγμή που το 2004 είχαμε τοποθετηθεί και ο Κυπριακός λαός τοποθετήθηκε συντηρητικά εναντίον των σχεδίων, σημαίνει ότι δεν το έκανε ο Κυπριακός λαός έτσι ως μια παρορμητική ενέργεια, αλλά ήταν το απότοκο συνειδητής του επιλογής, γνώσης του αντικειμένου, αλλά και γνώσης των κινδύνων που ελόχευα. Γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον με την εκδοχή του φυλαδίου που είχα δει, εξοικείωσης με κάποιες πτυχές αρνητικές μιας λύσης. Συνεπώς, εάν το φυλάδιο εξεδόθη με τη μορφή που είχα αναγνώσει παλαιότερα, έχω τις διαφωνίες μου και τις ενστάσεις μας και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα νομίζω έχουμε λόγους να διαφωνούμε με σημεία του φυλαδίου. Ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά την απόφαση του ΕΔΑΔ και τις εξελίξεις στην οικονομία αναμένουν οι οικολόγοι. Εάν προτασσόταν το θέμα του περιουσιακού από την αρχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δηλώνει η Γενική Γραμματέας των Οικολόγων Ιωάννα Παναγιώτου, θα είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή η αδιάλακτη θέση της Τουρκίας. Ο κ. Νταβούτογλου είναι μαέστρος της διπλωματίας και της επικοινωνίας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές της απόφασης και να υπάρξει μια πολιτική αντίδραση όσον αφορά αυτή την απόφαση. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αν προτασσόταν το θέμα του περιουσιακού από την αρχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα έχει πραγματικά ξεκαθαρίσει η αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας και δεν θα φαινόταν τώρα ότι προσφέρει και νομική θεραπεία στα ίδια τα θύματα της εισβολής.